Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Επιστρέψαμε. Δέκλα μου, καλώς όρισες. Χαίρετε. Καλή χρονιά και στους τρεις σας. Καλώς σας βρίσκω από κοντά, επιτέλους. Πώς μας βλέπεις από κοντά? Γιατί εμείς σε βλέπουμε υπερλάμπρη. Ναι, και εσείς είστε τηλεοπτικότατοι. Πώς σας μπήκε το 2022? Μουδιασμένα μας μπήκε το 2022. Βλέπεις και τα κρούσματα αυξάνονται και εμείς έχουμε περιορίσει και τις εξόδους μας και όλα. Αλλά ήρθε σήμερα εδώ για να μας αλλάξει η διάθεση, Θέκλα μου. Καλώς όρισες και πάλι. Καλώς όρισες όχι μόνο στην εκπομπή, καλώς όρισες και στην Κύπρο. Ήρθα, είδα και θα πέρθω. Α, τόσο. Κάτι δεν σου άρεσε. Τι πες, πες τα όλα. Και να πας πίσω έτσι εκεί που... Κοιτάξτε, όταν είσαι μακριά από τον τόπο σου, τον σκέφτεσαι έτσι πολύ ρομαντικά. Δηλαδή, σκέφτεσαι όλα τα ωραία κομμάτια. Και νοσταλγείς τα ωραία κομμάτια της Κύπρου. Αλλά όταν έρθεις... Δεν νομίζω να είναι ο τόπος που μου έχει κάνει το πρόβλημα. Η κατάσταση είναι αυτή η ιστορία που είμαστε μέσα στην... Πώς να το χαρακτηρίσω, μέσα στην... Μιζέρια. Δεν θα έλεγα μιζέρια. Είμαστε μέσα σε μια πρωτοφανή συνθήκη στην οποία φαίνεται ότι προσπαθεί η πανδημία από πανδημία να γίνει ενδημία, δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά όλοι επηρεαστήκαμε. Ναι, όπως είπα. Δηλαδή πολλά πλάνα ακυρώθηκαν και κυρίως για προσεξίες άλλων ανθρώπων. Έχω παρατηρήσει για ακόμη μια φορά πόσο άδικο είναι. Κατάλαβα τι. Να συναγελάζεσαι. Δηλαδή αυτό που με έχει θυμώσει είναι ότι εφόσον είμαστε μια κοινωνία στην οποία το τι κάνω εγώ το επηρεάζει εσένα, το τι κάνεις εσύ επηρεάζει εμένα, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα για την υπευθυνότητα και την έλλειψη υπευθυνότητας. Ναι. Αυτό που θεωρώ άδικο είναι εγώ να είμαι προσεκτικός, να τηρώ όλα τα μέτρα προστασίας, να αποφεύγω άσκοπες κινήσεις, να, ρε παιδί μου, να προστατεύω την υγεία μου και την υγεία του συνόλου προκειμένου να κάνουμε και γιορτές και κάποιοι άλλοι. Να μην μας βοηθούν γι' αυτό. Δυο λαλούν και τρεις χορεύουν, ας πάμε από εδώ, ας πάμε και από εκεί και μείνουν όλοι σπίτι μετά. Ναι. Νομίζω είναι μια ιστορία με την οποία μπορούν να ταυτιστούν όλες οι κυπριακές οικογένειες. Όλες όμως, όλες. Όλες ανεξαιρέτως. Αυτό μου πεις τα πρώτα πράγματα που έκανες με την επιστροφή σου στην Κύπρο. Εκαθάρισα και εκαθάρισα και μετά καθάρισα. Είδες γνωστούς, συγγενείς, φίλους? Όχι ιδιαίτερα, γιατί λόγω πάλι των συνθήκων της πανδημίας και λόγω του γεγονότος ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και ως προς την υγεία των άλλων, εγώ είμαι πλήρως εμβολιασμένη. Από, από τα πρώτα πράγματα που έκανα ήταν να βάλω την τρίτη δόση του εμβολίου. Ήρθα Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου βράδυ και το μεσημέρι πήγα στην έκθεση, στο walk-in μάλιστα, γιατί ήταν πάρα πολύ εύκολο, για να κάνω την τρίτη δόση εμβολίου, γιατί δεν μπορούσα να την κάνω στην Ελλάδα, λόγω του ότι δεν έχω άμκα στην Ελλάδα, αν είμαι επισκέπτρια. Οπότε ήταν από τα πρώτα πράγματα που έκανα. Εμείς είμαστε εμβολιασμένοι. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι όμως μπορεί να μην είναι. Οπότε περιορίζουμε τις κινήσεις μας. Κάποιοι άλλοι μπορεί να είναι επαφές των επαφών, ο επαφές. Άρα δεν συναντηθήκες ούτε με τους γονείς σου? Όχι, με τους γονείς μου συναντήθηκα την ημέρα της πρωτοχρονιάς και με τον αδερφό μου και με την κόρη μου και με το γιο μου. Συναντηθήκαμε με τους πολύ κοντινούς. Αλλά δεν μπορείς ιδιαίτερα να κάνεις κοινωνικοποίηση κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ρωτάς, παίρνεις τηλέφωνο, πόσα κρούσματα έχετε. Κάμετε σε ένα rapid πριν έρθετε. Ασυλισμένα, ναι. Και όλα καλά. Ας πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή. Εμείς μιλήσαμε το καλοκαίρι, σου λέω, Θέκλα μου, να ξεκινήσουμε μια συνεργασία στην εκπομπή. Αν μπορείς να έρχεσαι και εσύ live στο στούντιο να κάνουμε έτσι διάφορα θεματάκια που αφορούν έτσι και τον κόσμο. Και μου λες εσύ, έφυγα, είμαι στην Κρήτη. Θέλω να μου πεις πόσο εύκολη ήταν αυτή η απόφαση να τα εγκαταλείψεις όλα και να κάνεις μια νέα αρχή στην Κρήτη. Ήταν πάρα πολύ εύκολη. Κοίταξε, εγώ έπαθα πολλά σοκ με το... Εμένα ο κορονοϊός με έχει... Τι να σου πω, με έχει... Πώς έχεις μια μπάλα μέσα στο γήπεδο με την κλωτσά, ένας ποδοσφαιριστής, την πασάρι στον άλλον, την κλωτσά. Η πανδημία μου έχει δώσει πάρα πολλά χτυπήματα. Και αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο lockdown πάλι ήσουν εκτός Κύπρου. Στο δεύτερο lockdown. Στο δεύτερο lockdown, ναι, πάλι ήμουν για 6 μήνες εκτός Κύπρου. Βρέθηκα ξανά single στην πανδημία και βρέθηκα ξανά σε αναγκαστικές πολύμινες επαφές με τα παιδιά μου. Εγώ είχα ξεμάθει να είμαι μητέρα εφήβου. Οπότε να έχεις να διαχειριστείς ένα πολύ μεγάλο σπίτι, γιατί ζω σε ένα σπίτι στο καλό χωρί. Ναι. Ένα πολύ μεγάλο σπίτι με όλες τις απαιτήσεις που έχει ένα σπίτι, καθαριότητας εννοώ και νοικοκυριού.
και να έχεις και έφηβα παιδιά. Είπαμε ότι η φηβεία επεκτείνεται, είτε μας αρέσει είτε όχι, εγκεφαλικά μέχρι τα 26 στα κορίτσια και στα 28 στα αγόρια. Ασχέτως το ότι εμείς αναγκαστήκαμε παλαιότερα να αφήσουμε την εφηβεία πίσω μας νωρίς, με αρνητικές συνέπειες φυσικά, όχι απαραίτητα θετικές. Μου ήρθε έτσι βαρύ, οπότε με την πρώτη ευκαιρία που είχα για να διαφύγω εκτός Κύπρου, έφυγα. Ναι. Και επέστρεψα τον Μάρτιο του 2021 για τον εμβόλιο, γιατί ήθελα να εμβολιαστώ. Mm-hmm. Όταν τον Αύγουστο μου δόθηκε ξανά ευκαιρία να φύγω, αυτή τη φορά προς την Ελλάδα μας, είμαι στα Χανιά από τα τέλη Αυγούστου, είπα βεβαίως, γιατί όχι, έχω ξεπαιδιώσει, είμαι ελεύθερη, άρα μπορώ να φύγω. Είναι εύκολο να ξεκινήσεις μια νέα ζωή, να κάνεις ένα restart? Δεν θα πω για την ηλικία, γιατί είσαι νεότατη. Όχι, αλλά δεν όταν είμαι νεότατη. Πίσω... Είμαι μεσήλικας, Αλέξανδρε. Είμαι 46 και το Μάιο θα γίνω 47. Δεν με λες ούτε νεότατη. Σου φαίνεται. Εντάξει. Τι θα μου λες, Άλεξ. Όχι. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις πολλά χρόνια μπροστά σου για να κάνεις τα πράγματα που επιθυμείς και θέλεις. Κοίταξε, Σοφή μου. Θεωρώ ότι στην εποχή μας μας δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία. Ναι. Σοβαρά τώρα, γιατί εγώ άμα χώνομαι γελάω. Τώρα είχα χώθηκα από καθυστερήσεις στον δρόμο, γι' αυτό είμαι έτσι. Και επειδή χαίρομαι που σας βλέπω κιόλας. Οι γιαγιάδες μας, ή τέλος πάντων οι προγιαγιάδες μας, δεν είχαν προσδοκίμως ζωής πάνω από τα 50 χρόνια. Δηλαδή πριν 80, πριν 100 χρόνια, οι άνθρωποι να φτάνανε στα 46 που είμαι εγώ τώρα, ήταν μεγάλη υπόθεση. Ναι. Αφού λέει, έγραφε μέσα στις εφημερίδες, απέθανε γέρον ετών 42, απέθανε γραία ετών 45. Δηλαδή, όλα αυτά που κάνουμε παραδοσιακά οι άνθρωποι, τις οικογένειες, τις δουλειές, όλα αυτά υποτίθεται τελείωναν κάπου γύρω στη μέση ηλικία. Ναι. Στην εποχή μας, που το προσδόκιμο ζωής στις γυναίκες στην περιοχή μας είναι γύρω στο 80-85 χρόνια και έχει και γυναίκες που ζουν και 90 και 95 χρόνια. Εμένα η μια μου γιαγιά πέθανε στα 95 και άλλη στα 89. Εγγονίδια του, τα ξέρεις. Ναι. Ναι, αν πεθάνεις από φυσικά αίτια. Είναι εγγονίδια. Εντάξει, ο Μαέ με τα κουβέντα να δείχνει. Πρωτοχρονιάτικα. Πού να γνωρίσεις τον παπά μου Σόφη, που άμα είναι η ονομαστική σου εορτή, τα γενέθλια σου, η τακτική του ευχή είναι και καλό παράδεισο. Κοίταξε, μια καλή ευχή. Όταν θα έρθει αυτό το πράγμα, τουλάχιστον να είναι... Υποτίθεται ότι η σκέψη θανάτου και η διαχείριση των σκέψεων μας, των προσδοκιών μας και των συναισθημάτων μας γύρω από το θάνατο είναι το essence, όλη η ουσία της φιλοσοφίας. Κανονικά θα έπρεπε να το διαχειριζόμαστε... Είναι εύκολα. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Άνθρωποι που εσείς ακόμη δεν έχετε φτάσει στη μέση ηλικία, είσαστε στην νεανική ηλικία, εσείς και οι τρεις. Άνθρωποι που βρίσκονται τουλάχιστον στη μέση ηλικία, όπως βρίσκομαι εγώ, πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπίσουμε, όσοι δεν το έχουμε να αντιμετωπίσει, το φόβο του θανάτου, ο οποίος υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, και να κάνουμε τη δικιά μας συζήτηση με τον εαυτό μας και το δικό μας, να βγάλουμε το δικό μας συμπέρασμα για το τι είναι ο θάνατος και να το δουλέψουμε. Δυστυχώς είναι μέσα στη ζωή όλα και κάποια φάση όλους θα μας συμβεί, είτε στο φιλικό περιβάλλον είτε στην οικογένειά μας. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάληξη. Και όσο πιο γρήγορα το αποδεχτούμε, τόσο πιο εύκολα κάνουμε τη ζωή μας. Μας φοβίζει η ιδέα του θανάτου, παρόλο που πολλές φορές τρομάζουμε. Αλλά όταν έρθουμε αντιμέτωποι, είμαστε αναγκασμένοι να το διαχειριστούμε. Ο κάθε ένας από εμάς, για να μπορέσει να είναι καλά με τον εαυτό του και καλά με τα συναισθήματα του και καλά και με το άγχος και με την αγωνία και με την κατάθλιψη, ακόμη που είναι κλινικά συμπτώματα αυτά, πρέπει να διαχειριστεί το θέμα του θανάτου και να καταφέρει να το δει με ένα θετικό τρόπο. Ναι. Στη δική του τη ζωή. Δεν μπορώ να δώσω εγώ απάντηση στα ερωτήματα τα υπαρξιακά του οποιοδήποτε άλλου. Στο μόνο ανθρώπου στο οποίο μπορώ να δώσω απάντηση στα επαξιακά ερωτήματα είναι του εαυτού μου, και αυτή η απάντηση που θα δώσω εγώ θα καθορίσει και τη σχέση μου με τον εαυτό μου, και αυτή είναι και η αρχή της υπαρξιακής ψυχοθεραπείας, που είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας που μου αρέσει πάρα πολύ. Εσύ όμως πώς αποφάσισες να κάνεις αυτό το restart? Ναι, για να φύγουμε λίγο από το θάνατο. Να πάμε λίγο στο ότι είσαι μεσηλικάς, στα χρόνια που έρχονται. Ναι. Ναι, πηγαίνοντας πίσω. Τώρα που έχουμε τόσο μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής από ό,τι είχαν οι παλιοί, στην πραγματικότητα, εγώ έτσι το έβλεπα πάντοτε, ότι μας δίνεται μια ευκαιρία to start over, να ξαναξεκινήσουμε. Ναι. Εγώ έχει χρόνια που το λέω, το έχω πει και σε παλιότερες συνεντεύξεις, ότι για μένα η χρυσή δεκαετία που νομίζω πως θα έχω είναι από τα 50 μέχρι τα 60. Γιατί? Δεν ξέρω. Το έχω ακούσει πολλές φορές.
από ανθρώπους που διανύουν τη συγκεκριμένη δεκαετία. Ακόμη δεν την ναι, θα το διευκρινίσουμε αυτό. Αλλά έχει τύχει να το ακούσω πολλές φορές. Κοίταξε, στη δεκαετία των 50 μέχρι 60, αν είσαι μια υγιής μεσηλικάς γυναίκα, ακόμη έχεις μια καλή ορμονική λειτουργία, οπότε δεν έχεις μπει στην εμμηνόπαυση ακόμη και δεν έχεις όλες εκείνες τις αρνητικές καταστάσεις της εμμηνόπαυσης. Εδώ να πούμε όμως ότι κάποιες κοπέλες μπορεί να έχουν και πρόορη εμμηνόπαυση και να ταλαιπωρούνται και έχουν την αγάπη μας και τη συμπαράστασή μας γι' αυτό. Και η εμμηνόπαυση και η διαχείριση της εμμηνόπαυσης είναι κάτι στο οποίο η ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει σε συνεργασία με την ιατρική. Είσαι αρκετά νέος σε αυτή την ηλικία που αν διατρέφεσαι υγιεινά και αθλείσαι, μπορείς να έχεις και δύναμη σωματική και ψυχική δύναμη, αν προσέχεις και την ψυχική σου υγεία ακόμη καλύτερα. Περπατάς, κινείσαι και είναι μια ηλικία στην οποία αν έχεις ξεκινήσει πρώτο γύρο δημιουργίας οικογένειας, αν έχεις κάνει παιδιά, ρε παιδί μου, και στα 30 να έχεις κάνει τα παιδιά, θα έχεις ξεπαιδιώσει ήδη. Άρα είναι σαν ένα restart. Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο. Ίσως επειδή αναφέρθηκες και στο παρελθόν ότι πέρασες έτσι αυστηρά παιδικά χρόνια και ίσως το γεγονός ότι έγινες νεαρή μανούλα ήταν και ο λόγος για τον οποίο αποφάσισες τώρα έτσι να μην μπορεί να ανοίξει τα φτερά σου, να απελευθερωθεί. Περίμενα το μόνο σου πώ άρα να εξυπέθηκε σε τσόλα. Ήταν μια εσωτερική σου ανάγκη. Ναι, το σκεφτόμουν και είναι η αλήθεια μου αυτή, ότι αν δεν είχα τα παιδιά στα 25 μου, στα 30 μου, θα μεταναστευαχτώ στην Κύπρο. Ναι. Θα έφευγα. Όχι ότι δεν αγαπάω την Κύπρο, ότι δεν μου αρέσει η Κύπρος, γιατί ο τόπος είναι άνθρωπος. Ναι. Και όπου και αν πας, η πόλη θα σε ακολουθεί, όπως πολύ σοφά έγραψε ο Καβάφης. Δηλαδή δεν είναι ο τόπος. Απλώς φεύγοντας από το χώρο στον οποίο ζει ο καθένας. Που εγώ τυχαίνει να έχω γεννηθεί και να έχω μεγαλώσει και να έχω ζήσει τα περισσότερα χρόνια τη ζωή μου στην Κύπρο. Αλλάζοντας περιβάλλον, βάζεις τον εαυτό σου σε μια δοκιμασία του να λειτουργήσεις διαφορετικά και να δεις και διαφορετικά τα πράγματα. Είναι η ζώνη ασφαλείας. Βγαίνεις εκτός της ζώνης ασφαλείας σου, άρα δοκιμάζεσαι, ίσως να σε κάνει και πιο ζωντανό. Δηλαδή η μονοτονία της καθημερινότητας κάποιες φορές μας βάζει σε μια ατέρμονη κατάσταση του να συνεχίζει και να γίνεται και να γίνεται. Ναι, και όταν είσαι σε έναν τόπο κάτοικος, μόνιμος κάτοικος, δεν παρατηρείς τις ομορφιές αυτού του τόπου. Ναι. Όταν είσαι όμως επισκέπτης, είναι ανοιχτό το μάτι σου και βλέπεις την όμορφη τη φύση, την όμορφη τη ρωματομία, τις ομορφιές και απολαμβάνεις καλύτερα. Γιατί, όπως το είπες και εσύ, όταν είσαι στο σπίτι σου, εκεί που είσαι μαθημένος, το μυαλό σου πάει στις υποχρεώσεις σου, στις ευθύνες σου, στις δουλειές σου. Εντάξει, βέβαια, η Κρήτη είναι ένα νησί, τέλος πάντων, το οποίο είναι παρόμοιο πολύ με την Κύπρο. Μοιάζει πολύ με την Κύπρο και τα Χανιά, στα οποία διαμένω, μοιάζουν πάρα πολύ με την Κρήτη μας. Και οι άνθρωποι της Κρήτης. Φυσικά, το λιμανάκι εκεί. Τώρα θέλω να μου πεις τις αντιδράσεις τις οποίες είχες να διαχειριστείς όταν ανακοίνωσες τα παιδιά σου, στη μητέρα σου, στον πατέρα σου. Τίποτα, είμαι μαθημένη. Εντάξει, να πάει στο καλό, τόσο απλό ήταν. Τι να μου πούν, αφού ξέρουν ότι. Και επειδή η μητέρα σου είναι και αυστηρή, γιατί την έχω γνωρίσει, θα στείλω και τους χαιρετισμούς μου στην Κυριακή. Όχι, ρε, τώρα που την εγνώρισε, με λαχτή μαμά. Ναι, αλλά πάντα έχει αυτή την αυστηρότητα στο ύφος της. Δεν σου είπε κάτι σε κορί μου, στα αυκά σου, πού να πάει. Όχι. Ούτε την πρώτη, στην πρώτη, στη δεύτερη καραντίνα μου είπε, ούτε τώρα μου είπε. Όχι. Νομίζω ότι χαίρονται και ήδη οι δικοί μου ότι είμαι σε μια φάση που έχω τελειώσει με τις υποχρεώσεις των παιδιών ουσιαστικά. Ναι. Που είναι μεγάλη υπόθεση και θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε όλους τους μονογονείς, άντρες και γυναίκες, ότι όντως είναι πολύ δύσκολο να μεγαλώνεις παιδιά μόνος σου. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, έχει πολλές προκλήσεις γιατί αναγκαστικά παίρνεις και αρσενικούς και θηλυκούς ρόλους ή ρόλους οι οποίοι παραδοσιακά πάνε στον πατέρα ή στη μητέρα αντίστοιχα. Αλλά τελειώνει κάποτε αυτό το πράγμα. Ενηλικιώνονται τα παιδιά, τελειώνουν το σχολείο, πάνε στις σπουδές τους, τελειώνουν τις σπουδές τους, ανοίγουν τα φτερά τους και μετά μπορείτε κι εσείς να δείτε τον εαυτό σας. Ναι. Και είναι καλή ιδέα όταν τα παιδιά μας είναι μικρά και είμαστε μονογονείς να ψάχνουμε να βρίσκουμε χρόνο για τον εαυτό μας, γιατί είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο καθήκον να μεγαλώνεις παιδιά χωρίς τη βοήθεια και τη συνεργασία την άμεση μέσα στο ίδιο σπίτι του άλλου γονέα. Παρ' όλα αυτά, ιδιαίτερα στην κουλτούρα που έχουμε εμείς ως λαός, υπάρχουν γονείς οι οποίοι θεωρούν χρέος τους να είναι δίπλα στα παιδιά τους ακόμη και όταν πλέον είναι σε μεγάλη ηλικία, να τα φτιάξουν τις οικογένειες τους, σαν να πρέπει, ρε παιδί μου, να υπηρετούν τα παιδιά τους μέχρι εκεί που μπορούν. Κοίταξε, νομίζω, Σόφη μου, ότι σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για γονείς οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν δική τους ζωή ή δεν τολμούν να επιχειρήσουν να έχουν δική τους ζωή.
Μιλάμε για ζευγάρια τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα δυνατή η σχέση του ζευγαριού, είναι εξασθενημένη, είναι συμβατική, είναι τυπική και προβάλλουν τα αποθυμένα τους για τη δική τους ζωή πάνω στη ζωή των παιδιών τους. Ναι. Το οποίο μπορεί να φαίνεται σαν μια παράδοση, μα τι ωραία, είμαστε μια οικογένεια, είμαστε μια κοινωνία που είμαστε, δίνουμε πολύ έμφαση στην οικογένεια κλπ. Κλπ. Στην ουσία όμως, αυτοί οι γονείς που είναι στη μέση ηλικία, όπως είμαι εγώ, ή και ακόμη μεγαλύτεροι, οι οποίοι δεν διανοούνται να κάνουν κάτι για τον εαυτό τους, όπως έναν ταξίδι που να πάνε μόνοι τους, ή να πούν στα παιδιά τους, όχι παιδιά μου, αυτόν τον Σαββατοκύριακο δεν θα σας κάνω babysitting. Θα πάω με τις φίλες μου, με τους φίλους μου, ή θα πάω με το τέρι μου για ένα ρομαντικό διήμερο σε ένα ξενοδοχείο, ή θα πάω μια εκδρομή, ή θα πάω σε ένα σεμινάριο, ή θα κάνω κάτι για μένα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ ταλαιπωρημένοι. Ναι, όντως. Mm-hmm. Αν έπρεπε να δώσεις ένα τίτλο στη νέα σου καθημερινότητα στην Κρήτη, ποιος θα ήταν αυτός ο τίτλος? Τίτλος στην καθημερινότητα. Ναι, έτσι, σε αυτά που ζεις τώρα στην Κρήτη. Μάλλον θα το θέσω διαφορετικά. Πώς είναι η ζωή στην Κρήτη? Είναι ωραία. Μ' αρέσει που ζω σε μια πόλη που έχει θάλασσα, που η θάλασσα είναι σε πολύ κοντινή απόσταση με τα πόδια. Mm-hmm. Επέλεξα να μην έχω αυτοκίνητο, επέλεξα να πηγαίνω παντού με τα πόδια, να περπατώ. Το περπάτημα στη φύση είναι η αγαπημένη μου άσκηση, η μοναδική άσκηση που αγαπώ, ας το παραφράσω. Ναι. Κάτι είναι όμως και αυτό. Ναι, μεγάλη υπόθεση να μπορείς να βλέπεις κάθε μέρα θάλασσα. Είναι μεγάλη υπόθεση να μπορείς να περπατάς σε πολύ όμορφα μέρη. Όπως είπες και εσύ, όλη εκείνη η αχτογραμμή που ξεκινάει από το Κουμ Καπί και καταλήγει κάπου στη Νέα Χώρα και περνάς και από το λιμάνι των Χανίων είναι υπέροχη. Μ' αρέσει πολύ που πολύ λίγος κόσμος με αναγνωρίζει στα Χανιά. Mm-hmm. Έχουμε και αυτό. Θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Μήπως ήταν και λίγο η ανάγκη σου να φύγεις από την αναγνωρισιμότητα και να πας κάπου που θα νιώθεις πιο και αυτό, χαλαρή και άνετη. Αυτό, ναι. Αν και υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι στα Χανιά, οι οποίοι παρακολουθούν το κανάλι μου στο YouTube. Και εντελώς έτσι με ξάφνιασαν και άνδρες, όχι μόνο γυναίκες. Ναι. Γιατί οι περισσότεροι νομίζω είναι άνδρες που σε παρακολουθούν. Γιατί όχι, ρε. Να βλέπω όμως και στα σχόλια πολλούς άνδρες οι οποίοι στέλνουν που απαντούν στο YouTube. Οι περισσότερες είναι γυναίκες που παρακολουθούν, αλλά εντάξει. Λάθος μου. Τέκλα μου, θεωρείς όμως ότι αυτή η αναγνωρισιμότητα που σου έφερε η δουλειά σου και μέσα από την τηλεόραση αλλά και μέσα από το κανάλι σου στο YouTube, σου στερούσε το δικαίωμα να είσαι ο εαυτός σου στην Κύπρο, δηλαδή να εκφράζεσαι και να ζεις όπως θα ήθελες? Όχι, Ανδρέα μου, δεν το επέτρεψα αυτό ποτέ να γίνει. Mm-hmm. Δηλαδή είμαι τόσο ξεροκεφαλή και τόσο ίσως. Σε κούρασε κάτι από όλα αυτά? Ναι. Είχα κουραστεί πάρα πολύ όταν είχα την καθημερινή τηλεοπτική εκπομπή για 18 μήνες. Ναι. Που κάποιες φορές παρατηρούσα κάποια σχόλια στο διαδίκτυο, στις σελίδες τις δικές μου, δεν μπαίνω σε ξένες σελίδες, ή κάποια τηλεφωνήματα που γίνονταν στην εκπομπή, τα οποία ήταν εξαιρετικά άδικα. Mm-hmm. Ελπίζω να μην το βιώνετε εσείς αυτό. Mm-hmm. Γιατί εμείς θίγαμε πολλά κοινωνικά θέματα και έτσι ήταν πολύ αναμενόμενο ότι θα προκαλούσαμε αντιδράσεις. Ναι. Εκεί με ενοχλούσαν, εκεί, mm-hmm. γιατί έλεγα, ρε παιδί μου, εγώ επαρέτησα το γραφείο μου. Τότε είχα πάει στην εκπομπή, είχα αφήσει το γραφείο μου για να πω στην εκπομπή. Μετά επαρέτησα το γραφείο μου για να πω στο κανάλι στο YouTube. Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν τις προσπάθειες που έκανα και συνεχίζω να κάνω για να είμαι χρήσιμη στην κοινωνία? Γιατί το έχω πει και άλλες φορές, ότι μπορεί η συγγραφή στην οποία επιδίδομαι, τα βίντεο που ετοιμάζω για το YouTube, να είναι ένας τρόπος επιβίωσης, αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι τα ίδια χρήματα με το να είχα το γραφείο. Mm-hmm. Δηλαδή, κάνω κάποιες προσπάθειες για το κοινό καλό. Γιατί να μην μου αναγνωρίζουν τις προσπάθειες μου και να περιμένουν στο πρώτο που θα τους φανεί αρνητικό να πουν κάτι οι άνθρωποι, οι οποίοι συνήθως τους ονομάζουμε haters. Mm-hmm. Και γι' αυτό είναι σταμάτησα και από την τηλεόραση και νιώθω πολύ καλύτερα. Θα επέστρεφες? Δεν ξέρω, ρε Αλεξάνδρε. Νομίζω πως όχι, αλλά επειδή είπαμε ότι ξαναγεννιόμαστε και ξαναξεκινούμε και κάνουμε start over, ίσως. Δεν ξέρω. Ίσως. Θα υπάρχουν όμως πάλι οι haters, θα υπάρχουν πάλι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν λες, αυτή τη στάση. Να με ξαναξεκινήσω, Σόφια. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι. Εντάξει, είναι αυτό που σε τραβά πίσω. Ναι. Θα υπάρχει και πάλι εκεί αυτό. Όταν είναι πρέπει... οι haters που με τραβούν πίσω, και είναι για τους haters που σταμάτησα. Σταμάτησα το 19 γιατί ένιωθω ότι πλέον δεν θα μπορούσα να είμαι τόσο αποδοτική όσο ήμουν προηγουμένως. Είμαι εξαιρετικά αυστηρή με τον εαυτό μου, αυστηρός κριτής.
Και μάλιστα τώρα όταν οδηγούσα να έρθω, έκανα κάποιες σκέψεις σε σχέση με το parenting, τη γονεϊκότητα και τη μονογονεϊκότητα, για το ότι ήμουν εξαιρετικά αυστηρή με τον εαυτό μου όταν μεγάλωνα τα παιδιά και ακόμη είμαι, κριτικάροντας το πώς ήμουν ως γονιός. Και με τον ίδιο τρόπο είναι εξαιρετικά αυστηρή με τον εαυτό μου προς πώς ήμουν ως παρουσιάστρια και μια ψυχολόγος που παρουσιάζει την εκπομπή. Και γι' αυτόν σταμάτησα. Όχι γιατί με κούρασε ο κόσμος ή γιατί καταφέραν να με σταματήσουν. Ναι. Αλλά δεν μπορείς να το αγνοήσεις ότι είναι κάτι που σε κουράζει. Ναι. Θέλω να μου πεις αν στην Κρήτη ετοιμάζεις και το νέο σου βιβλίο. Δεν ξεκίνησα ακόμα. Αλέξανδρε, είπα να κάνω ένα διάλειμμα. Είπα να ζήσω λίγο. Και να πούμε ότι η Θεκλά μας έφερε και δύο. Βιβλία. Δύο έρωτες σας έφερα. Δύο έρωτες, εγώ έχω διαβάσει το βιβλίο, είναι εξαιρετικό. Αρέσει σου? Ναι. Καταρχήν έχει φοβερό χρώμα. Ο έρωτας συνήθως δεν συνδυάζεται με το κόκκινο. Ναι. Εσύ έβαλες ρόζ όμως. Κοίταξε, ποιος έξι χρώμα του το σόφι, νομίζω. νομίζω ότι ίσως είναι πιο περικλεί περισσότερους ερωτικούς προσανατολισμούς και τα λοιπά. Έχει και κεφάλαιο μέσα το βιβλίο για τους διαφορετικούς ερωτικούς προσανατολισμούς. Είδες τότε διαφορετικό μου τα προηγούμενα, Αλεξάνδρου, τούτο. Τα προηγούμενα όμως δεν τα έχω διαβάσει. Λάθος. Ο καλός μου φίλος Αλέξανδρος Ταραμουντάς που του παίρνω τα βιβλία μου και δεν έχει διαβάσει τα προηγούμενα. Δεν τα έχω διαβάσει τα προηγούμενα, αλλά υπόσχομαι ότι θα διαβάσω δέκλα μου. Να πούμε ότι θα τα κληρώσουμε αυτά τα δύο βιβλία τις επόμενες μέρες. Αύριο θα τα κληρώσουμε. Ναι. Θα σας πούμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει. Τούτον το βιβλίο είναι παιδί της πανδημίας. Το έγραψα όταν ήμουν για 6 μήνες στο εξωτερικό την πρώτη στράτα και κυκλοφόρησε. Έχεις όμως μέσα στο μυαλό σου ποιο θα είναι το επόμενο? Ναι, βεβαίως. Θα μας πεις κάτι? Να γράψω για έναν ειδίποδα και την μάνα του. Πάμε σε άλλα μονοπάτια. Για το ειδιπόδιο σύμπλεγμα μου είναι το επόμενο βιβλίο. Το έχω αποφασίσει. Απλώς νιώθω ότι επειδή για 4 χρόνια έγραφα βιβλίο κάθε χρόνο, είπα ας κάνω έτσι ένα διάλειμμα να ξεκουραστώ λίγο, να γεμίσω άλλες εμπειρίες θεραπευτικές κτλ. Και μετά, όταν είμαι έτοιμη, θα ξανακαθίσω. Μάλιστα. Τι να σου ευχηθούμε για το 2022? Αυτό μου θα σας ευχηθώ και εσάς. Να είναι μια χρονιά χρήσιμη, μια χρονιά ελεύθερη. Να αποκτήσουμε ξανά τις ελευθερίες που έχουμε χάσει. Να αποκτήσουμε ανοσία. Σημαντικό. Με το ότι σου λες τις μεταλλάξεις. Πραγματικά. Να γίνουμε ενδυμικοί. Ναι. Και σου χρωστάω για ένα ταξίδι στην Κρήτη. Έρθω να τα πούμε για εκεί. Να έρθεις, καλό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Ξέρετε πόσο κόσμο και στην Ελλάδα παρακολουθεί τα αποσπάσματα που ανέβαζα. Και πόσο κόσμο μας στέλνει και εμάς μηνύματα και ρωτάει για σένα. Είμαι δαμέ και είμαι καλά. Είμαι η Θέκλα και είμαι καλά. Την άλλη Τετάρτη θες μαζί μας, ναι. Ναι. Θέλεις να βάλω. Θα το συζητήσουμε το θέμα. Okay. Αγαπημένοι μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Έχετε την αγάπη μου. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Επίσης. Λοιπόν.